για την πυροσβεστική. Πράξη επιβολής προστίμου. Παρακαλώ, δείτε το. 2.500 ευρώ, γιατί μη ύπαρξης, λέει, συγγνώμη, μη ύπαρξης, δεν διάβαζω και το έγραμμα, τήρησης, μελέτης, πυροπροστασίας κλπ. Κλπ, την οποία παρέλαβε και ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. 2.500 ευρώ ερώτημα. Τώρα διαπίστωσε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι υπάρχει πρόβλημα στην πυρασφάλεια στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας. Έτσι. Τώρα, όπως τότε διαπίστωσε όταν το πάμε εμείς, ότι μετά από καταγγελία της Προέδρου των Εργαζομένων του Δήμου Κέρκυρας της κυρίας Μάμαλου, στερεί το πυρασφάλειας το ιστορικό δημαρχείο, έτσι όπως του αρέσει να το λέει ο Δήμαρχος, ο κ. Στέφανος Πουλημένος. Έτσι. Τότε ανακάλυψε η πυροσβεστική. Ότι στερείται η πυρασφάλειας. Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί η πυροσβεστική προσφέρει ένα σπουδαίο έργο στον τόπο μας. Εντάξει, αλλά δεν ήταν ένας για το έργο της, αλλά την κληρονομήσει είναι σοβαρό. Τέτοια ακούγονται παράτερα και παράφωνα. Ακριβώς. Πρίμου, 2.500 ευρώ, στη νέα δημοτική αρχή Στέφανο Πουλημένο, γιατί στερεί το πυραπροστασίας. Γιατί δεν το κάνατε αυτό τον Αύγουστο, που υπήρχε και κίνηση στην Γαλλία. Τον Αύγουστο να ελέγξετε το Δημοτικό Θέατρο. Γιατί, γιατί ήταν η κυρία Ιδραίου. Έτσι, θα μου πει κάποιος, θα με ρωτήσει εγώ. Ναι, ναι. Θα μου πει γιατί ήταν η κυρία Ιδραίου. Μήπως κάποια θέματα, εντάξει, ήταν γνωστά. Φαινότανε, κράζανε για ορισμένους αξιωματικούς. 1, 2, 3 νομίζω, δεν κάνω λάθος. Στο χέρι. Μετρημένοι στο χέρι. Που κάνανε προεκλογική δουλειά στην κυρία Ιδραίου. Στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Γιατί δεν φωνάξατε. Στείλατε. Γιατί τόλμησε ο Στέφανος ο Πουλημένος, ο νέος δήμαρχος, να πει τι. Τα αυτονόητα. Ότι δεν υπήρχε. Πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτά τα πράγματα. Να υπάρχει μελέτη, να υπάρχει. Να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Να το φτιάξουμε το δημοτικό μας θέατρο. Και καλά κάνει. Γι' αυτό απορώ πώς κουνάνε ακόμα το δάχτυλο. Απορώ. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να κουνάνε το δάχτυλο ακόμα ο κύριος Καλόγερος. Πώς κουνάει το δάχτυλο. Το δημοτικό θέατρο δεν το τώρα έπαθε, χάλασε η πυρασφάλεια. Τώρα δεν υπάρχει. 4 χρόνια πριν υπήρχε. Προς κάθε κατεύθυνση τα ερωτήματά μου. Προς κάθε κατεύθυνση. Θα ήθελα, τώρα, Διονύση, να δούμε ένα λεπτό και να, πραγματικά αυτό που λες. Τον κύριο Καρδόνα που αποκάλυψε, αναγκάστηκε να το πει ότι δεν υπάρχει πυρασφάλεια, γιατί ο κύριος Καλόγερος έλεγε το αντίθετο. Το έχουμε το απόσπασμα. Αν θέλεις ένα λεπτό, πάμε να το παρακολουθήσουμε. Με ρωτάτε εμένα. Ήσασταν. Να απολογηθώ δηλαδή. Βεβαίως, στα 4 χρόνια είχατε μία μελέτη επικαιροποιημένη από την πυροσβεστική. Και περνάτε καλά να ρωτήσεις περισσότερα. Αφού δεν ρωτάτε, θα σας απαντήσω. Απαντήστε μας. Κύριε Καρδόνα, μου θα σας απαντήσω στο κακό. Απαντήστε μας. Στην ερώτηση που σας κάνω, απαντήστε μας. Έχετε το εγγραφό στην τεχνική υπηρεσία σχετικά με αυτό. Για ποιο δεν πρέπει να μιλήσω. Έχω. Τι έχετε. Έχω. Μισό, μισό. Είναι εξαιτήτηση, το λέω. Εγώ έχω. Έχετε. Ακούστε, κύριε Καρδόνα, σε 2 μήνες δεν έχετε το ραβδάκι του Χάρι Πότερ. Εν συνεχεία θα απολυτήσετε αρκετά πράγματα. Εν συνεχεία. Το θέμα της παραδοσίας διαδικασίας θα το αναδείξουμε και εδώ είμαστε να κάνουμε το να δώσουμε λόγο στην αντιπολίτευση και να κάνουμε τις ερωτήσεις. Έχει απαντήσει η υπηρεσία σας. Τα 4 χρόνια κύριε, κύριε, πάμε παρακάτω. Έχει απαντήσει η υπηρεσία που δεν συμβουλεύεσαι. Τελειώσαμε. Έχει απαντήσει. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε με το θέμα. Δεν έχει πυροσβεστικό θέατρο, δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Κλείστε το, κύριε Καρδόνα. Όχι, να μην έχετε το κάνει. Τίποτα δεν κάνετε το 4 χρόνια. Κλείσουμε. Μόνο άσφαλτα. Το απόλυτο μηδέν. Μηδέν.
Αυτό είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήμασταν και οι μόνοι που το παρουσιάσαμε γιατί ήμασταν εκεί. Έτσι, ο κύριος Καρδόνας το είπε, γιατί δεν άντεχε να ακούει αυτά που άκουγε από τον κύριο Καλόγερο. Ναι, γιατί αυτά ήταν αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Μας παρουσίασαν την πόλη της Καγκίδας σαν τον Μονακό. Τον πριγκιπάλ του Μονακό. Τον πριγκιπάλ του Μονακό. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Δεν θέλω να πω. Θέλω να πω τίποτα άλλο. Να πάμε και στο επόμενο θέμα που είναι, δεν έχει σχέση με το Δήμο, έχει σχέση όμως με το Εργατικό Κέντρο Κερκυράς. Θριάμβευσε ο Σταμάτης Πελάης. Πραγματικά. Θριάμβευσε.